κάτοικο Αλακατάμιας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ιωάννου. Καλή σας μέρα, κύριε Νητρόπουλε. Καλημέρα, κυρία Ζαρτίλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μιλώντας και με αρκετούς άλλους λακαταμίτες της περιοχής, οι άνθρωποι ήταν αγανακτισμένοι, πέρα από το απεγνωσμένοι και αγανακτισμένοι, διότι ενώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουν όλοι, δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, κυρία Δώρα μας? Κύριε Δημητρόπουλε μου, όπως είδατε και τα χθεσινά γεγονότα, αυτά για μας είναι συχνά φαινόμενα, ναι, η αλήθεια. Το πρόβλημα κατ' εμάς εδώ είναι η έλλειψη αστυνόμευσης, συγκεκριμένα να υπάρχει αστυνόμευση όλο το 24ωρο. Μάλιστα. Αρχικά. Ναι. Πέρα από αυτό, χθες άκουσα και τη συνέντευξη της Υφυπουργού Πρόνοιας, της κυρίας Ανθούση, για μετακίνηση της υπηρεσίας. Αυτό θα ήταν να γίνει, αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ναι. Κυρία Δώρα, μου επιτρέπετε να σας διακόψω, ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν κατοικεί, ναι, στην περιοχή, γιατί τη χάνει να είμαι της περιοχής και εγώ. Να περιγράψουμε, ναι, στον κόσμο το τι επικρατεί έξω από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί στην ουσία πολλές φορές άτομα κατασκηνώνουν εκεί. Ναι, μιλάμε τώρα για να καταλάβουν, ναι, μιλάμε για αλλοδαπούς οι οποίοι πάνε να πάρουν επιδόματα και τέτοια. Οτιδήποτε χρειάζεται από το κέντρο. Ναι. Κατά ακρίβεια, ναι, κατασκηνώνουν εκεί όλο το 24ωρο. Συχνά συμβαίνουν συμπλοκές, όπως είδατε και εσείς χτες. Πριν 2 εβδομάδες περίπου, για να ζεσταθούν οι άνθρωποι, άναβαν και φωτιές σε γειτονικά χωράφια που γειτνιάζουν σπίτια. Καταλαβαίνετε ότι αν ξεφύγουν αυτές οι φωτιές θα μπορούσαν να προκαλέσουν και ζημιές. Είχαμε και καταγγελία ότι μια από τις φωτιές για να κόψουν τον αέρα και να μπορεί να ανάψει ήταν ανάμεσα σε 2 αυτοκίνητα περί οίκων της περιοχής, Ανδρέα. Μάλιστα, ναι, 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 γιατί ο χώρος εκεί χρησιμοποιείται και σαν χώρο στάθμευσης εκείνη η περιοχή, ενώ που άναψαν φωτιά. Ναι. Επίσης, είναι και το θέμα του φόβου που επικρατεί στην περιοχή μας εδώ, γιατί καταλαβαίνετε το να γίνονται συμπλοκές, το να ανάβουν φωτιές, το να χρησιμοποιούν γειτονικά χωράφια είτε και περιουσίες κατοίκων προς την φυσική τους ανάγκη. Ναι, δεν υπάρχουν τουαλέτες εκεί. Οι πέθυρες πηγαίνουν κάπου αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν και χρησιμοποιούν την περιοχή έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν, να επιβιώσουν. Σωστό, σωστό. Για τον Α ή Β λόγο είναι πάρα πολλές οι ώρες που περνούν. Από το πρωί να περάσεις εκεί μέχρι αργά το απόγευμα. Θα πρέπει να είναι πας κάποιοι... και τουαλέτα. Ναι, και είναι κάποια άτομα που κουβαλούν και παιδιά πολλές φορές μαζί τους. Σωστά. Έχουν σωστά, και παιδιά, ναι, μαζί τους. Και τους έβαλα μία τέντα είτε για τη βροχή είτε για τον ήλιο. Όπου την έχουν κόψει, Ανδρέα μου, με χαρτόκουτα. Oh. Ναι, ναι, ναι. Και έχουν κουβαλήσει και στρώματα. Ναι, έχουν κάνει αυτοσχέδιο σαν σπιτάκι για να μπορούν να καλυφθούν από το κρύο. Για να μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι εκεί. Πάντως και δεν είστε μόνο εσείς που φωνάζετε. Είναι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα στο, έτσι, στην υπηρεσία μέρημνας στο συγκεκριμένο γραφείο, οι οποίοι πολλές φορές είναι εγκλωβισμένοι μέσα από το φόβο των επεισοδίων. Έτσι. Και για να μην κατηγορηθούν οι άνθρωποι για ρατσισμό ή οτιδήποτε, πολλές φορές βρίσκονται γείτονες εκεί που τους βοηθούν. Ναι. Αλλά δεν είναι όλοι όσοι πάνε να ζητήσουν βοήθεια ή τα επιδόματά τους από το γραφείο οι ίδιοι. Κάποιοι κάνουν αυτές τις φασαρίες. Γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό. Σωστά, κυρία Δώρα. Σωστά, ναι, κυρία Ζαστήλα, σωστά τα είπατε. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν 20 και 30 άτομα στη συγκεκριμένη υπηρεσία που προσπαθούν να εξυπηρετηθούν και για οποιουσδήποτε λόγους φτάνουν στη συμπλοκή, καταλαβαίνουμε και εμείς ότι οι υπαλλήλοι εκεί τρέμουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ποιος θα τους χωρίσει, σωστό, ποιος θα τους να κατευνάσει τα πνεύματα. Είναι δύσκολο. Έχουν και αυτοί δύσκολο έργο. Τώρα, στα θετικά είναι, φαίνεται πως υπάρχουν σκέψεις για να μεταφερθεί από το σημείο εκείνο αυτό το συγκεκριμένο γραφείο, η υπηρεσία μέρημνας, να πάει κάπου αλλού, γιατί βλέπουν, φαίνεται και στο Υπουργείο Πρόνοιας,
ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει αστυνομικό τμήμα, αλλά δυστυχώς δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένο για να μπορεί να αντιδράσει σε οποιαδήποτε περίπτωση το καλέσεις. Γιατί αν είναι δύο άτομα, έχουν και κρατούμενο, γιατί το συζήτησα ξανά, έκανα μια έρευνα για να καταλάβω, γιατί είμαι νέα στην περιοχή. Γιατί όλο αυτό, όποτε καλούμε αστυνομία, δεν εμφανίζεται πολλές φορές και για άλλα περιοχή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως περιμένουν να προλάβουν να καλύψουν και οι αστυνομικοί την περιοχή που πολλές φορές μάλιστα λένε είμαστε τρία άτομα και οι δύο είναι σε υποθέσεις, ο άλλος πρέπει να μείνει μέσα. Και κυρία Δώρα Ιωάννου, θα το δούμε και εμείς το θέμα συνέχεια, να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις του Υπουργείου, του Υφυπουργείου Πρόνοιας και πότε θα βρεθεί λύση και πώς θα βρεθεί και ποια λύση ήταν αυτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ξέρεις, Αντρέα μου, αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι η λύση δεν είναι η μετακίνηση απλά.